Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019. Λογικά ένα βίντεο θα βγάλω σήμερα. Ολόκληρο και από πάνω και από κάτω. Ξεκινάω με το πάνω αγωνιστικό χώρο, το βόρειο αγωνιστικό χώρο. Και με τη συναρμολόγηση του ή των τόξων. Κάθε τόξο αποτελείται, κάθε μάλλον κατασκευή αποτελείται από δύο τόξα μέχρι στιγμής. Αυτά εδώ. Άρα κάτω είναι εξαπλωμένα τέσσερα τέτοια συστήματα και το κάθε σύστημα από αυτά έχει πάνω του, φέρει πάνω του δύο τόξα. Σε λίγο να καθαρίσω την εικόνα. Και αυτά κάτω τα παραλυκόμενα. Πάνω στα γάμια βοήθα αυτά εδώ πέρα τι είναι. Θα μου πεις ότι είναι προεκτάσεις των τόξων, εντάξει. Αν ξέρεις πού ακριβώς μπαίνουν. Μόλις πάρκαρε ένα φορτηγό μεταφέρει κερκίδες, τις πήγε ανατολικά μπροστά από το τομέα των 12, να δούμε. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Δημητρόπουλο από το Λάπα της Αχαΐας και στην Άουσα σε 5 παλικάρια, στον Κώστα το Μπετζάκι, τον Χρήστο το Μουρατίδη, τον Τάσο το Φωτιάδη, τον Νίκο το Γιάτσο και τον Νίκο το Γκαρανικόλα. Παιδιά, να είστε όλοι καλά. Επειδή κίνηση δεν βλέπω, κάτσε να βάλουμε το φακό λίγο παρακάτω. Απέναντι στον τομέα των 10. Και εκεί στον 9. Προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, όπως σε λένε, σήκω φύγε μόνος σου. Σήκω φύγε μόνος σου, δεν τροπή είναι αυτή. Θέλω να είμαι όσο πιο πολύ παραστατικός γίνεται με το φακό και τα στοιχεία του στεγάστρου. Αυτά είναι παιδιά τα στοιχεία του στεγάστρου. Έτσι. Σαν ένας άλλος Καλατράβα. Είδομεν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είδομεν. Αυτά παιδιά κατέβαινα κάτω στο νότο. Τώρα το για τα παιδιά, δεν περνάνε στο 12, στο 12 πάρκαρε το φορτηγό, οι κερκίδες περνιούνται στον 9, στον 9 οι κερκίδες, εδώ είναι πιασμένοι από 4 αλυσίδες του κερανού, ο τοπογράφος είναι ακριβώς εδώ, ζυγίζει και καταμαρτυρεί, το καταμετράει. Και τα παλικάρια πάνω σπρώχνουν. Την κερκίδα.
Μετά θα πάρουν και αυτή, θα είναι η τελευταία. Αυτή που βλέπετε εδώ παρκαρισμένη πάνω από την Μπούκα, θα την πάρουν για να τη μεταφέρουν εκεί που πρέπει. Συνεχίζω από τον Νότο. Όπως βλέπουμε, φίλες και φίλοι, από τον Νότο το γήπεδο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι στο Μωρά. Έτσι φαίνεται το τρίγωνο αυτό. Τι πάνε να φτιάξουν εδώ που καταλάβαινε. Εδώ θα δούμε τεράστια σίδερα, κατεβαίνουν από το φορτηγό, το μπλε. Τα δίνει ο γερανός, ο Θεωμός ο Μαύρος, έμειναν δύο γερανοί παιδιά. Ο νότιο ανατολικός και ο νότιο δυτικός. Ο Θεωμός ο Μαύρος και ο Παθήσης ο Δημητριάδης. Θεωρητικά αυτό θα έχει πορεία προς τον 10. Δεν έχει το 10, κάπου άλλοι το πάνε. Τα πάνε, τα σίδερα. Τι σημασία έχει, βλέπουμε στημένα 5 κρυώματα. 3 αυτά και 2 πάνω στο βορρά. Ο κίτρινος ο κερανός βάζει κερκίδες στον 9. Εδώ σκηνοθετήθηκε σήμερα ο τομέας ο 11 στα τυχεία του, δεν ξέρω αν και σε κολόνες, στα τυχεία μου είπανε, δεν ρώτησε για κολόνες. Πριν λίγο έφυγε η Μπούμα, έχει περάσει η πρέσα, έχει περάσει αρκετά το 3. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω θα κατέβουν και αυτές οι μεγάλες οι σιδεριές, οι πετόπεργες. Είναι παραπάνω από όσο είναι η καρότσα του φορτηγού, σε μήκος. Βλέπουμε και τους διαμορφωμένους κερκιδοφόρους, όπως έχουν στη χιστή στο πρώτο διάζωμα το μία 10. Και με αυτά παιδιά, εκεί τι έχουμε βάλει. Αγιά να το κοντρολάρουμε λίγο εδώ με το φακό. Εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να είναι αυτά. Είναι πάνω από το εκκρύο με αυτό. Τι μία είναι. Δεν μπορώ να ξέρω, πάνω στα γάμια, αν ξέρεις πάνω στην κορυφή αυτά τι μπορεί να είναι, βοήθα το κοινό. Καθώς στο βάθος, στο μικρό πολιτοζάκι, εκεί που είναι μαζί με την πράσινη, τη σφύρα, η κούφρα, δεν ξέρω τι είναι τώρα, κάνει κινήσεις. Με αυτά παιδιά, έτσι έχει το γήπεδο σήμερα, Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019. Το γήπεδο συνεχίζεται, το γήπεδο προχωράει. Όλοι ενωμένοι να διώξουμε τον Αναστασιάδη. Και αεκάρα για κλείσιμο, το κλέβω από τη φίλη μου την Άννα τη βαπτίσμα.
ΑΕΚ μέχρι να έρθει ο Κλοπ στην ΑΕΚ προπονητής. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Φίλοι, εγγραφές και κουδουνάκι στο μπλακ της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο, στο μπλακ της ΑΕΚ.